Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν σήμερα στα μαύρα και οι δύο. Ναι, όντως. Γιατί, τι κακό μας βρήκε. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο ωραία ντυμένη από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να αποχωρήσω. σήμερα δεν μπορείς να πεις. Ο Ορφέας διαφωνεί. Γιατί? Δίνω φωνή στο λαό. Έτσι. Γιατί? Πριν λίγο δεν μου είπες την μπλουζάρα είναι αυτή που φοράς. Chicago Bulls. Σιγά την μπλουζάρα. Ούτε στους τελικούς δεν περάσαμε. Καλά, εντάξει. Μην ανοίξουμε τώρα το θέμα, παιδιά, μας ακολουθείτε. Με νευριάζει Τζο, θα ξεσπάσω σε εσάς. Όχι, παιδιά. Πες τα όλα. Θα τα πω όλα. Κάμερα σε μένα, μπράβο. Μας ακολουθείτε παντού, παιδιά. Σε Instagram. Δεν συνεχίζω. Twitter. Facebook, TikTok, φυσικά. Και στο κανάλι μας στο YouTube, subscribe παιδιά και like και καμπανάκια και σχόλια, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, να μπαίνουμε και εμείς να βλέπουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να υπάρξει μια επικοινωνία ρε παιδιά, καταλαβαίνετε. Και στα προσωπικά μας social φυσικά, ακολουθείτε εμένα κυρίως, nikos.mandzos, nitavzita, ακολουθήστε και την georgia.ko, αν θέλετε, κάνει τέτοια. Με τη δικιά μου φάσα, τέλειο. Περιμένω τόση ώρα να αλλάξει κάμερα να σταματήσει να μιλάς. Ωραία, σταμάτησε. Ωραία, τέλειο. Έχεις μείνει στο YouTube. Πιάστο από εκεί. Ωραία. Το πιάνω από εκεί λοιπόν και λέω ότι όλα μας τα επεισόδια βρίσκονται στο YouTube φυσικά και μπαίνετε και στο mad.gr για όλα τα νέα. Η συντακτική μας ομάδα φροντίζει εκεί να τα ανεβάζει αναλυτικά. Και φυσικά. Όχι, μπορείς να συνεχίσεις, απλά... Φυσικά, στο mad.gr μπαίνετε και για την ψηφοφορία των Mad Video Music Awards 2022 από τη ΔΕΗ που επιστρέφουν για 19η χρονιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μπαίνετε στο mad.gr να ψηφίσετε, πηγαίνετε στο viva.gr να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας και έχουμε... Και ξεχωριστά εισιτήρια αυτή τη φορά, γιατί υπάρχει το VMA 22 Pass και υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορείτε να τα δείτε εκεί. Οπότε τρέξτε να προλάβετε τα εισιτήριά σας, θα είμαστε όλοι εκεί και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι. Σιγά μην λείπαμε. Εμείς εδώ του MAD, ή από πάνω του Control, ενώ εμείς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, ή πίσω από τις κάμερες, οι καλλιτέχνες φυσικά και εσείς. Εμάς μα ξέρετε, μας έχετε συνηθίσει πλέον. Θέλετε να δείτε και ποιοι άλλοι θα είναι, που δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Άντε! Στο τρέιλερ. Πάμε το πολλά. Για πάμε. Απίστευτο, φανταστικό, τι ωραίο τρέιλερ είναι αυτό. Και τα σχετικά. Και τα σχετικά, φυσικά. Τζο, θες να μας φλεξάρεις λίγο τα καινούργια σου τατού. Α, ναι. Λοιπόν, έχω το περασπέρα αντάστρα. Φυσικά. Να σου πω τι σημαίνει. Πόσο κυβικά. Πλακίτσα. Έχω ένα περιμετρικό δάσος εδώ. Του έχω βάλει τώρα και λίγη κρεμούλα, γιατί είναι φρέσκο, οπότε μπορεί να γυαλίζει. Και έχω και εδώ ένα χαμογελάκι. Είναι καινούργια, παιδιά, αυτά τα τατού. Θα σου πω όμως ότι δεν ξέρω, ίσως κάνουμε λάθος τατού τόσο καιρό. Τι εννοείς? Ναι, εννοώ, έχεις δίκιο. Θα μου πεις από πού προέκυψε αυτό. Ένας θαυμαστής της Αγγελικής Νικολούλη, ναι, πήγε, έκανε τατού το πρόσωπό της. Όχι. Ναι, κι όμως. Όχι. Και τι έγινε, ο νεαρός αυτός, παιδιά, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό του Αντένα. Ναι. Και εμείς πάμε και κάνουμε κασέτες, δάση και τέτοια. Θα πάω να κάνω τον Αρναούτογλου στο Μπούτι και να με καλέσει στο Tonight Show. Τίμιο. Όχι. Όχι. Γιατί? Καταρχάς ο Γρηγόρης είναι και πολύ συμπαθής. Υπάρχει σε φωτογραφία. Υπάρχει σε φωτογραφία. Έχουμε... Α! Πολύ ωραίο τατού. Σε ποιο σημείο είναι, ξέρουμε. Αυτό δεν είναι πόδι. Φαίνεται πόδι, μάλλον, ναι.
πόδι. Άρα, φαίνεται... okay. Θα πάω να κάνω και εγώ τον Αναδούγλο, παιδιά. Να σου πω κάτι. Έχει εμφανίσει λίγο την Αγγελική Νικολούλη σαν υπερηρωίδα. Το λέει κιόλας ότι είναι η ηρωίδα μου. Ο νεαρός λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της συγκεκριμένης είδησης μίλησε για την απόφασή του να κάνει την παρουσιάστρα του φως του τούνελ για μια ζωή επάνω του, παιδιά. Πήρε τέτοια απόφαση ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα, να σου πω ότι επικοινώνησε το φως του τούνελ μαζί του και είπανε πως η Αγγελική Νικολούλη θα ήθελε να μιλήσει μαζί του. Γρηγόρη, ετοιμάσου. Γιατί γελάς. Εγώ ποιον να βρω. Έλαντε τώρα. Μπορείς να κάνεις... ποιον? Να κάνω τον Harry Styles. Εδώ. Δεν θες να περιοριστείς κι εσύ στην Ελλάδα, θες να πας σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει. Περιορίσου εδώ στην αρχή με το Λιάγκα. Όχι. Κάνε τη Φέη. Γελάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μπορούμε να φύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να απολαύσουμε Μαλούμα και όλα σενιωρίτα. Hola, señorita! Hola. Buenos días, amigos! Και επιστρέφουμε φυσικά εδώ. Μη φύγετε! Μη πάτε πουθενά! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα break μαζί σου έχουν πάρα πολύ πλάκα. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέμε όμως στο κοινό. Γιατί? Γιατί δεν είναι ωραία και τα on. Ξέρεις τι, έχει πολύ πλάκα το break μαζί σου και με το control μαζί. Καλά, ναι, αρχικά. Όλη η ομάδα εδώ πέρα γινόμαστε μια μπάλα στα break. Γινόμαστε μια μπάλα. Λοιπόν... Γιατί γελάς? Με κάτι που ακούστηκε. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά έχουμε, στη μοναδική αυτή παρέα, έχουμε και το The Freestyle από τη Samsung, παρακαλώ πολύ, για να διασκεδάσετε χωρίς όρια. Γιατί είναι, γιατί είναι πραγματικά ο καλύτερος πυροβολέας που μπορείτε να βρείτε. Είναι μικρό, είναι smart, είναι ελαφρύ, είναι ο projector που σας ακολουθεί παντού. Παρακαλώ πολύ να πέσουνε τα φώτα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε το πώς λειτουργεί ο Freestyle Full HD Fortos Projector. Συνδέεται σε εξωτερικό battery pack με το καλώδιο USB-C που παρέχεται για φορητή χρήση, οπότε δεν είναι μόνο μπαταρίες. Συμβατό όμως και με εξωτερικές μπαταρίες που έχουν έξοδο USB PD και 50W, 20V ή παραπάνω. Μπορεί να προβάλλει εικόνα μεγέθους από 30 μέχρι και 100 ίντσες. Είναι πραγματικά πανεύκολο να το χρησιμοποιήσετε. Είναι εύκολο στην, έχει εύκολη ρύθμιση προβολής οθόνης με αυτόματη εστίαση και ευθυγράμμιση της εικόνας σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου. Έχει 180 μοίρες δυναμική γωνία, δηλαδή από εκεί που βλέπετε στον τοίχο, αυτό που βλέπετε, κάμερα σε μένα, ξαφνικά μπορεί να μην θέλετε να βλέπετε εκεί, να βλέπετε εκεί. Και το πάτε πάνω ψηλά στο ταβάνι και το αλλάζετε. Απλά ορίζετε την ιδανική κλίση για εσάς του The Freestyle και είστε έτοιμοι. Αλληλούια! Τέλειο. Έχεις εξοικειωθεί πάρα πολύ. Εντάξει, λέω ότι ήρθα για να μείνω. Το έχω καταλάβει. Λοιπόν. Εγώ μη φύγω, δεν ξέρω. Συνεχίζω όμως για να σας πω ότι η εικόνα είναι Full HD και μπορεί να συνδεθεί παντού. Έχει εφαρμογές Smart TV, Mobile Mirroring και ήχο 360 μοιρών, οπότε προβάλλετε και το κινητό σας στη μεγάλη αυτή οθόνη μέσω της εφαρμογής SmartThings για Android και iOS ή το AirPlay 2 για συσκευές της Apple, παρακαλώ. Επίσης, πάρα πολύ εύκολο στη μεταφορά, πάρα πολύ designato. Το παίρνετε πάντα και παντού μαζί σας. Έχει και θήκη μεταφοράς. Μέσα στη συσκευασία. Την οποία εγώ δεν θα την πάρω μαζί μου, γιατί θα πάρω αυτό ακριβώς όπως είναι στο σπίτι. Έτσι, τίποτα. Και να σας πω ότι ρυθμίζει την προβολή με βάση το χρώμα κάθε τοίχου και φυσικά ενισχύεται η εμπειρία παρακολούθησης εάν είναι σκοτεινό το περιβάλλον. Αυτά είχα να πω. Εγώ είμαι σε άλλο mood. Στη Μύκονο έχεις πάει. Yes. Mm-hmm. Στα νησί των ανέμων. Έχεις πάει, Yes. Τον Πέτρο τον έχεις γνωρίσει? Όχι. Είσαι εσύ. Αποκλείεται να μην τον έχεις γνωρίσει. Απλά δεν συστηθήκατε. Ο Πέτρος είναι ο πελαργός της Μυκόνου. Τι είναι? Παιδιά, τι λέει? Δεν ξέρεις τον πελαργό της Μυκόνου? Πώς λέγεται, η μασκότ της Μυκόνου. Iconic, όντως. Ακριβώς, πώς λέμε πάνω στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, έτσι έρχονται για τον Πέτρο στο Μύκονο. Υπάρκτο πρόσωπο. Πελαργός είναι ή πελεκάνος, παιδιά μου? Πελεκάνος. Πελαργός έλεγα τόση ώρα. Α, μιλάμε για πελεκάνο. Πελεκάνος. Πέτρος. Πέτρος Πελεκάνος. Όπως ήταν ο κροκόδηλος ο Σύφης. Ναι, δεν είναι ονοματεπώνυμο Πέτρος Πελεκάνος. Είναι Πέτρος και Πελεκάνος. Κανονικός Πελεκάνος. Αχα. Δεν τον ξέρεις? Όχι. Πού έβγαινες? Σε όλα τα μαγαζιά είναι ο Πέτρος. Αλήθεια? Ναι.
Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια, ή μου κάνεις πλάκα. Όχι, στη Μικρή Βενετία είναι παντού. Παντού, παντού, παντού. Σε όλα τα μαγαζιά κάθεται, τον ταΐζουν αυτά. Και κάτι πήγε τέτοιο να κάνει μια τουρίστρια στη Μύκονο. Ναι. Να βγάλει φωτογραφία δηλαδή μαζί του, ξέρεις. Επειδή έχει και το όνομα Πέτρος, παραπάει μετά. Οι άλλοι νομίζουν ότι είναι άνθρωπος. Ναι. Και μου λέει, κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία με τον Πετράν. Ναι. Μόνο που ο Πετράν πίναγε εκείνη την ώρα και πήγε να τη φάει. Και έχουμε και το βίντεο, παιδιά μου. Να είμαστε. Η οποία γελάει, Μύκονο βέβαια, έτσι. Δεν ξέρουμε σε τι διάθεση είναι αυτή η κοπέλα τώρα. Ναι. Ο ερωτευμένος ο Πέτρος με την κοπέλα την ερωτεύτηκε. Oh my god! Θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και σαν φιλιά, βέβαια, έτσι. Όχι. Και δεν μένει τίποτα μετά. Μια χαρά πάντως. Η κοπέλα δεν πανικοβλήθηκε και φάνηκε να διασκεδάζει την περιπέτειά της. Μάλιστα. Όντως, δεν το λες και λίγο. Πάντως, θα βγάλανε και μια φωτογραφία, εγώ πιστεύω. Θα τα καταφέρανε. Ναι, τώρα αν αυτή. Δεν την αποκεφάλισε. Πάλι καλά. Πέτρο. Πέτρο, φρόνημα, my man. Τόσους τουρίστες. Εκεί πέρα, συγγνώμη, δεν σε ταΐζουνε. Σε ταΐζουνε, είπα. Πού, χαμός γίνεται, εννοείται. Λίγο ήρεμα, Πέτρο. Ναι, ναι, έχει αγριέψει ο Πέτρος. Μπορεί να μην θέλει κάποια συγκεκριμένη τουρίστρια. Δηλαδή, μπορεί η κοπέλα να ήταν από μια χώρα που δεν τη συμπαθεί ο Πέτρος. Ναι. Μπορεί γι' αυτό. Okay. Εκεί που τα λέγανε, μπορεί να τα ακούσει. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε σε break με Νίκο Οικονομόπουλο. Βάλ το τέρμα και βάλ το όντως τέρμα, γιατί θα επιστρέψουμε με καλεσμένους. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετά από αυτό το υπέροχο το break, υπέροχο γιατί εγώ έχω περάσει φανταστικά. Έχουμε εδώ πέρα τους καλεσμένους μας, θα τους υποδεχτούμε σε πάρα πολύ λίγο. Δύο φανταστικά παιδιά. Ισχύει, ο Γρηγόρης Νικολόπουλος και ο Παύλος Τσαγκράκος. Βεβαίως. Είναι εδώ. Αλλά πριν τους υποδεχτούμε, έχουμε εδώ πίσω από τις κάμερες. Γίνεται χαμός, έχουν έρθει. Ζωηρή! Λοιπόν, πριν τους υποδεχτούμε, να σας πω 2-3 πράγματα, γιατί τώρα επιστρέφουν φυσικά τα live και οι συναυλίες στη ζωή μας και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Αλλά η αγαπημένη μας Trident goes live και μέσω του διαγωνισμού της μας προσκαλεί να πάμε μαζί. Τι γίνεται τώρα? 5 τυχεροί κερδίζουν από ένα διπλό εισιτήριο για το συναρπαστικό τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ Nossa Live στη Λισαβόνα. Στη Λισαβόνα, να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, από τις 6 μέχρι και τις 9 Ιουλίου, καλημέρα τα αεροπορικά και η διαμονή σας για 5 βράδια. Σοκ, όντως. Επίσης όμως, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, 20 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό VIP εισιτήριο για το Eject Festival στο ΟΑΚΑ στις 29 Ιουνίου. Αλλά δεν σταματάει εκεί, έχει κι άλλο. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα κερδίσουν free ticket για κορυφαίες live stream συναυλίες μέσω της πλατφόρμας Live Now. Οπότε κάθε συσκευασία της Trident είναι ευκαιρία για συναυλία και φυσικά μπαίνετε στο trident.gr για να τα μάθετε όλα. Μπορείς να πάρεις το λόγο. Τώρα ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Ήρθε η ώρα. Και εντάξει, όντως ήρθε η ώρα, γιατί για πρώτη φορά, παιδιά, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ξεκινάει στις 3 Ιουνίου στο Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo. Για πρώτη επαγγελματική παγκόσμια οργάνωση, η πρώτη επαγγελματική παγκόσμια οργάνωση με ονομασία Athens Fighting Championship, συγγνώμη, που θα προβληθεί αποκλειστικά από την Κοσμοτέ TV. Ξέρω τι έχεις πάθει. Έχω φοβηθεί τώρα να μην φάω καμιά ξέμπαρκη. Φοβάσαι και τρέμεις. Όχι, εντάξει, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά και θα έρθουν εδώ αμέσως τώρα να τους γνωρίσουμε. Ναι. Και θέλω λίγο να κάνουμε έτσι ωραία θεαματική είσοδο. Ταν, 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 ταν. Ταν, ταν, ταν. Ταν, ταν, ταν. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται, τι κάνετε? Μπουνίτσα, τέλεια. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας. Και εμείς να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εμένα με λυπήθηκε, μου έδωσε με το μαλακό εδώ το. Ναι, σε προσέχω. Αυτό, σε προσέχω. Αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Γιατί πράγμα, κάτι εγώ να μην πολύ μιλάω για την Ελλάδα. Είναι πανέτοιμοι γιατί αύριο μεθαύριο βασικά είναι οι αγώνες. Ξεκινάνε. Όπως είπαμε και στο break, δεν το είδαν τα παιδιά εδώ ο κόσμος μας. Θα παλέψετε με Ούγγρους. Με Ούγγρους. Θα παλέψουμε με Ούγγρους, βέβαια. Ακούγεται βαρύ. Καλή πυγμάχη. Γενικά Γερμανοί, Ούγγροι έχουν. Όχι παράδοση, το έχουν ανεβασμένο το άθλημα. Mm-hmm. Δίνουν και στο ερασιτεχνικό level και στο επαγγελματικό level. Είναι καλά τα χρήματα, οι εγκαταστάσεις τους το πάνε πολύ καλά. Θα γίνουν. Κάτι που έτσι όπως το λες, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται τόσο. Καλά, καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, καλά, καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, φανταστικό μπλουζάκι. Ναι. Ναι, φανταστικό. Λοιπόν, οπότε, Athens Fighting Championship. Είναι η πρώτη επαγγελματική παγκόσμια οργάνωση μαχητικών σπορ εδώ, στην οποία συμμετέχετε και εσείς. Εννοείται, ναι. Θα δούμε λοιπόν
Πάλι. Ναι, ναι. Και όχι μόνο πυγμαχία. Θα δούμε και MMA. MMA και κάποιους αγώνες kickboxing από ό,τι σας γνωρίζω. Okay. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Αυτό ήρθε νομίζω στη συνεργασία με τον Χρήστο Γάτσε, που είναι και ο μάνατζερ μου, που είναι και αυτός που έχει το σύλλογο του Βυζαντινού, που από εκεί πέρα Νίκο. Μαζί σε μια συνεργασία που γνωρίζω με τον κύριο Δημήτρη Σιδηνάκη. Δημήτρη Σιδηνάκη, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και πάνε να φτιάξουν δηλαδή κάτι, θα κάνουν ένα show, όχι απλά event, θα κάνουν ένα show, γιατί show θα είναι και με το level που βρίσκεται μέσα της διοργάνωσης, που δεν θα έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Επιτέλους. Ναι, ναι, επιτέλους. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι κίνητρο νομίζω για μας που θα παίξουμε μέσα στο show, να μπορέσουμε και θα προβληθεί και στο Cosmote TV, πολύ βασικό. Εμένα στόχος μου δηλαδή για το show είναι να, μέσα από αυτό να μπορέσω να φέρω και άλλα παιδιά στο άθλημα. Ναι. Συν άμα καταφέρω να μπορέσω να χορηγούς και προβάλλω. Εννοείται και προσωπική. Αλλά καλός στόχος είναι να μπορώ να βάλω και άλλα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που αγαπάω εγώ. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή, αν ο κόσμος δεν μπορέσει να έρθει σε κάποιο event να δει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν υπάρχουν και πολλά event. Ειδικά λόγω αυτό που έγινε παγκοσμίως με την πανδημία. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά στην Ελλάδα με χαμηλά budget, λίγοι χορηγοί και αυτά ήταν δύσκολο να. Γι' αυτό είναι μια πολύ καλή κίνηση που κάνανε. Ναι. Πραγματικά. Τώρα πραγματικά. Η ιδέα, από τη στιγμή που την είχατε στο κεφάλι σας μέχρι τώρα να πραγματοποιηθεί, πόσο καιρό πήρε για να υλοποιηθεί? Ένα τριμηνό. Σίγουρα. 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 Συζητιόταν, εγώ ξέρω, συζητιόταν από την καραντίνα, από τη δεύτερη καραντίνα συζητιόταν. Mm-hmm. Okay. Και απλά εδραιώθηκε σιγά σιγά. Mm-hmm. Είναι η ιδέα που έχει έρθει από το εξωτερικό, φαντάζομαι. Δηλαδή, όλο αυτό στο εξωτερικό γίνεται χρόνια. Shows γίνονται στο εξωτερικό πυγμαχικά, ναι, full. Αυτό. Πάρα πολύ. Full, ήρθε full. Και η σειρά μας. Ναι. Ήρθε η ώρα να βάλουμε και την πυγμαχία στο σαλόνι, όχι μόνο μπάλα και μπάσκετ. Ναι, ναι. Συμφωνώ, γιατί το συζήταγα και πριν εδώ με τον Γρηγόρη, ότι είναι καιρός να βλέπουν τα νέα παιδιά, και γιατί είναι ένας τρόπος γυμναστικής, άσχετα αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Βέβαια. Ή όχι. Είναι ένας τρόπος άθλησης, ένας τρόπος εκτόνωσης. Ναι, πα. Δηλαδή, οικονομικά προβλήματα θα βάζεις. Ακριβώς, ακριβώς, επειδή το είπαμε και πριν. Και φεύγουν οι αμαρτίες όλες όταν πλακώνεσαι. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραία. Ηρεμείς. Ηρεμείς σίγουρα. Και για τις γυναίκες είναι πολύ καλό πλέον. Πάρα πολύ. Δηλαδή και στο εξωτερικό, στο modeling είναι πλέον η προπόνησή τους είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα πυγμαχία και kickboxing, κάποιο μαχητικό άθλημα. Και θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την πειθαρχία, έχει να κάνει και με την αυτοάμυνα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Είναι ένα άθλημα το οποίο εξελίσσεσαι καθημερινά. Βέβαια, μπορεί να σε γιώσει κιόλας, εκεί που νομίζεις ότι είσαι super, σε γιώνει σε δευτερόλεπτα. Αυτή η μάχη που πρέπει να πας σπίτι σου και να μείνεις με τον εαυτό σου και να πεις ότι ξέρεις κάτι, ξανά αύριο, ξανά αύριο, θα τρέξω αύριο, δεν θα... Είναι πάρα πολύ καλό. Όλη αυτή η μάχη που γίνεται με τον εαυτό σου κερδίζεις συνέχεια. Δηλαδή, αντανακλάτε και η αυταξία σου, ας πούμε, από την επίδοσή σου. Δηλαδή, θα πεις εσύ σήμερα είμαι φανταστικός, άρα θα το νιώσεις αυτό στο mentality σου, ότι είσαι φανταστικός, απλά από την επίδοσή σου. Ναι, σίγουρα. Και μετά αυτό, επειδή δουλεύουμε και όλα, δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, θα βγει και στη δουλειά. Άμα ασχολείσαι, δηλαδή, εγώ που ασχολούμαι με την προπονητική, θα βγει και στη δουλειά αυτό το πράγμα. Βγαίνει πιο πολύ κέφι. Ναι, βγαίνει κέφι, ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, σαν άσχετος του χώρου, σας. Α, είσαι. Άσχετος τελείως. Φαντάζομαι ότι είσαι σχετικός. Καθόλου. Από φίλους, ό,τι ξέρω που ασχολούνται. Αυτά που βλέπουμε στο Rocky. Ναι. Έτσι, που όλοι με αυτές τις γνώσεις έχουμε για την πυγμαχία, που δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Ισχύει κάτι από αυτά, δηλαδή υπάρχει ένας πυγμάχος να κάνει αυτή τη ζωή ή να είναι, ξέρω εγώ, μόνος του να τρέχει, να το παλεύει και να λέει θα κατακτήσω τον τίτλο? Είναι όντως έτσι? Κοίτα, στην Ελλάδα θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά με το Rocky, γιατί ο καθένας δεν έχει το... είναι ατομικό. Ακριβώς. Δηλαδή προσπαθεί ο καθένας πάρα πολύ, γιατί εξωτερικό υπάρχει άλλο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είναι αθλητής, επενδύουν πάνω σου τη φυσική σου κατάσταση, το φαγητό σου. Δεν υπάρχει κάτι να ασχοληθεί με αυτό. Υπάρχει team. Υπάρχει team. Δηλαδή, δεν σε ξυπνάει η μητέρα σου, ξέρω εγώ, βάζει ένα ξυπνητήρι, έρχεται το άλλο. Μένουν όλοι σε ένα. Είναι camp. Μένουν όλοι σε ένα σπίτι, όλοι αθλητές, 10 αθλητές που ετοιμάζονται για το show. Δηλαδή, είναι σαν να μένουμε όλοι εμείς μαζί οι Έλληνες που θα παίξουμε, να μένουμε σε ένα σπίτι. Να έχουμε διατροφές, να έχουμε τον coach, ο καθένας διαφορετικά προγράμματα διατροφής, βάρη, sparrings, αναλόγως με τον παίχτη, και να γίνει μια επαγγελματική δουλειά. Βέβαια, αυτό με το Rocky είναι αληθινή ιστορία. Ναι. Και σαν American Dream, ας πούμε, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μπορείς από το πουθενά να κάνεις ένα μπραφ, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμπόσος. Καμπόσος, ένας Αυστραλό, ένας πυγμάχος, κέρδισε έναν
top πυγμάχο, το Λόπεζ που πήρε όλες τις ζώνες και. Είναι παντός πρωταλήτης, στα lightweight. Μπράβο. Και πάρα πολύ γασέρι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα γενικό πρόβλημα αυτό για την Ελλάδα και τους αθλητές. Εννοείται, γιατί νομίζω δεν, δεν υπάρχει τίποτα κρατικό. Βέβαια, έτσι, είναι όλα ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ναι, δεν υπάρχει δεν κάτι δηλαδή κρατικό. Να αφοσιωθείς στο άθλημα, θα πρέπει να κάνεις ταυτόχρονα να δουλεύεις ναι, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στο άθλημα. Ναι, το οποίο το κάνει όλο πιο δύσκολο. Στην ερασιτεχνική πυγμαχία, ας πούμε. Τώρα θα παίξουμε επαγγελματική πυγμαχία. Η διαφορά είναι ότι οι γύροι είναι παραπάνω, είναι 4 μέχρι 12 για τίτλο. Η ερασιτεχνική πυγμαχία είναι 3 γύροι και συνήθως είναι τουρνουά. Δηλαδή πας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και κληρώνεσαι, παίζεις 4-5 αγώνες σε 5 μέρες, σε μια εβδομάδα. Αυτά τα έξοδα, ας πούμε, έχει τύχει εγώ να βάζω έξοδα από την τσέπη μου για να πάω. Όχι απλά να. Αυτό είναι, δεν πας με σωστά ψυχολογικά έτσι. Ναι, μα εννοείται πώς να πας. Δηλαδή νιώθεις ότι πας να, πας να πλακωθείς και πληρώνεσαι κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Στο πολύ απλό, να μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ρε παιδί μου. Είναι πολύ. Και πας να παίξεις box τώρα, να παίξεις την υγεία σου, γιατί η υγεία σου είναι σε μεγάλα level, έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα σκισίματα, αγώνες. Ακριβώς και 2 μέρες πριν τον αγώνα. Βέβαια, και 2 μέρες πριν τον αγώνα. Δηλαδή παίζεις την υγεία σου τώρα. Είναι πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο backup. Δεν μπορείς να πηγαίνεις τώρα έτσι να. Ναι, μια υποστήριξη, ένα boost κάτι. Εννοείται θα έπρεπε. Και ελπίζουμε μετά από το event αυτό να ευαισθητοποιηθεί λίγο. Είναι στο χέρι μας αυτό. Μακάρι να βρεθεί κιόλας. Πάμε σε ένα σύντομο break για να μιλήσουμε μετά αναλυτικά για το event. Πάμε, για το πώς μπορεί να έρθει ο κόσμος και τι ακριβώς θα δούμε κτλ. Φύγαμε, φύγαμε. Τέλεια. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Εδώ κάναμε στο break, παίξαμε και ένα sparring με τα παιδιά. Ψέμα. Σιγά μην έπαιζα sparring. Δεν θα είχες βγει στον αέρα, my friend. Προφανώς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι, εντάξει. Θέλω να πάμε τώρα, πόσο κόσμος μπορεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο event. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα προμηθευτούμε προσκλήσεις και... Εισιτήρια. Εισιτήρια, ναι, για να είμαστε εκεί. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεστε από viva.gr. Viva.gr. Και θα πωλούνται σε κάποιους συλλόγους. Λογικά τους ίδιους συλλόγους οι οποίοι παίζουν αθλητές. Οπότε φαντάζομαι θα. Και έχει ο καθένας, δηλαδή ο καθένας μας θα πάρει κάποια εισιτήρια ώστε να μπορούμε να. Αυτό. Θέλετε να πούμε τιμές. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι κερκίδες οι τιμές είναι στα 25 ευρώ. Και κάτω, ringside, που λέμε, καταρχάς να πω ότι δεν θα έχει τραπέζια. Αχα. Είναι κάτι σου τώρα με τραπέζια, με τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται άλλο το τρώει τώρα κοκορέτσι για να μου έρχεται να βλέπει μπουνιές. Α, τρώνε κιόλας. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Ακραίο. Θα είναι στην Αμερική, ας πούμε, είναι με καρέκλες έτσι γύρω-γύρω και το βλέπεις κυριλέ με το ποτάκι σου. Αυτό είναι ωραίο. Θέαμα. Το να τρως. Οπότε θα γίνει έτσι, 25 ευρώ είναι στις κερκίδες, 50 ευρώ είναι κάτω. Δίπλα στο ring. Εννοείται όποιοι μπορούν, όποιοι μπορούν 100% να έρθουν κάτω. Δεν το λέω για να πουλήσουμε εισιτήρια. Εννοείται. Βλέπεις όλα διαφορετικά. Ναι, τα βλέπεις όλα. Η αλήθεια είναι. Νιώθεις το στρες, το άγχος. Την ένταση όλη. Νιώθεις την ένταση. Ναι. Η αλήθεια είναι και εγώ από βιντεάκια έτσι που βλέπω και τέτοια. Όσοι είναι κάτω, βλέπεις τα πρόσωπά τους ότι είναι καθυλωμένοι. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορείς να γυρίσεις αλλού. Εσείς που θα συμμετέχετε, έχετε άγχος. Φουλ. Ναι, πάντα υπάρχει. Έχεις και φόβο. Φουλ. Τώρα, άμα σ' ακούει ο Ούγγρος όμως και το μεταφράσει. Θα τα πούμε εκεί. Πώς θα το μεταφράσει. Γιατί κατάλαβες, παιδί μου. Πες μου. Βοηθάει ο φόβος. Αυτό που αισθάνεσαι τώρα, εσύ φόβο. Βοηθάει, ναι. Μου ανοίγει. Μου ανεβάζει την αδρεναλίνη. Έχω ένστικτα. Επίσης, όταν φοβάσαι, δεν υποτιμάς. Οπότε θα προπονηθείς και πιο σκληρά. Οπότε η προετοιμασία σου. Δεν λέω τώρα να φοβάσαι και να μην ελέγχεις και να λες, α, θα χάσω. Ωραία, να έχεις ένα άγχος. Παραγωγικό. Όχι, λογικό. Παραγωγικό. Αυτό μέχρι εκεί είναι όπως πρέπει. Άμα δεν φοβάσαι, ο προπονητής του Tyson έλεγε: όποιος δεν φοβάται είναι τρελός. Ή δεν τον νοιάζει να χάσει. Πρέπει να υπάρχει. Αυτό που είπαμε, γέλας είναι φίλος ο φόβος, ειδικά σε αυτό το άθλημα, έτσι. Εννοείται. Πρέπει να είσαι γελίος. Σε λίγο, μπαίνεις εκεί πέρα έτοιμος. Ναι, είναι θέμα επιβίωσης. Ηλεκτρίζεσαι. Πρέπει να υπάρχει αυτό. Έχεις ξαναλάβει μέρος σε κάποιο παρόμοιο event, είτε σε εξωτερικό. Εγώ, ο Παύλος έχει παίξει ερασιτεχνική πυγμαχία. Okay. Τώρα από ό,τι ξέρω κάτι. Πρώτο που είναι ντεμπούτο. Πάμε για ένα. Ναι. Ο οποίος είναι και χρόνια στο χώρο, εγώ δεν ξέρω από πιο μικρός είναι τόπο εκεί. Να σε καλά.
Εγώ, επειδή ξεκίνησα όπως είπαμε και πριν, 18,5-19, εντάξει, με πολλές ώρες προπόνηση, έπαιξε κατευθείαν επαγγελματικό, δεν έπαιξε αεραστεχνικό. Εδώ Ελλάδα σε κάποιες διοργανώσεις και τα τελευταία χρόνια και μες στην καραντίνα καταφέραμε και παίζα εξωτερικό. Okay. Και με τους αγώνες, ας πούμε, μειώνεται λίγο το άγχος ή είσαι πιο προετοιμασμένος? Να σου πω, εγώ που έχω κάνει αεραστεχνικά μάτς, έχω 80-90 μάτς, 10 πανελλήνια και διοργανώσεις Μεσογειάδα, Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα, δεν τα έχω πάρει, έχω συμμετάσχει. Okay. Προολυμπιακά τουρνουά, έχω παίξει στο Στράντζα, το πιο δυνατό τουρνουά στον κόσμο, το τρίτο πιο δυνατό τουρνουά στον κόσμο, το οποίο είναι στη Βουλγαρία και γίνεται 75 χρόνια. Είναι οι top αθλητές. Με αγώνα στον αγώνα, όντως σου μειώνεται το άγχος, αλλά αυτό πρέπει να έχει και διάρκεια, δηλαδή πρέπει να παίζω μία φορά το μήνα, ξέρω εγώ, ένα τουρνουά, ώστε να κάνω 2-3 αγώνες το μήνα. Άμα τώρα κάνω ένα τουρνουά ή κάνω ένα επαγγελματικό αγώνα και μετά παίξω μετά από ένα χρόνο, είναι πάλι το ίδιο από την αρχή. Ναι. Βέβαια, όταν κάνεις πάρα πολύ δυνατά sparring, είναι σαν. Και το παρομοιάζεις το ίδιο, είναι σαν αγώνα. Βέβαια, κάποιοι κομπλάρουν με τα φώτα τον κόσμο. Ναι, γιατί είναι και όλο το show. Και με το αποτέλεσμα, βέβαια. Σίγουρα. Και με το αποτέλεσμα. Μπορείς με κάποιο τρόπο να καταλάβεις τι κίνηση πάει να κάνει ο αντίπαλός σου, δηλαδή να τον διαβάσεις? Εγώ δεν διαβάζω, εγώ τον κάνω να μου κάνει αυτό που θέλω εγώ. Α, μπράβο, στείνεις το παιχνίδι. Το στείνω το παιχνίδι, ναι. Το χτίζεις βασικά. Ναι. Ωραίο αυτό. Ναι. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει, θέλω να μου κάνει αυτό που θέλω εγώ, ώστε να είμαι ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα μπροστά, αναλόγως το πλάνο, τον παίχτη. Τώρα, άμα είναι και ο παίχτης πολύ έξυπνος, δεν μπορείς να είσαι 10 βήματα μπροστά. Εννοείται. Άρα εσύ σκέφτεσαι πολύ κατά τη διάρκεια. Πες μου. Σκέφτεσαι πολύ κατά τη διάρκεια. Για πες. Θεωρώ ότι στην πυγμαχία είναι πάρα πολύ σκέψη. Ναι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχει βγει η πυγμαχία σαν άθλημα μετά το σκάκι, το δεύτερο πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο και σε θέμα μυαλού. Σε θέμα μυαλού, ναι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται η πυγμαχία. Γιατί η πυγμαχία φαίνεται ότι μπαίνει μέσα, παίζει ξύλο. Δεν είναι αυτό. Είναι στρατηγική. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ήρεμο στο μυαλό σου, να είσαι πάρα πολύ χαλαρό. Γιατί όπω ξέρει και ο Παύλο και αυτά, αν δεν είσαι χαλαρό, δεν πάει να μου έχει κάνει πόσε ώρε προπόνηση και σφίξει τελείωσε. Τελείωσε. Δηλαδή αυτό που λέει, μπορεί να βάλει έναν μαραθωνοδρόμο, ας πούμε, στο ring, που μπορεί να τρέχει 40 χιλιόμετρα και σκάει στο λεπτό. Και σκάει χωρίς να του κάνεις τίποτα. Τέλος από αντοχή. Ναι, γιατί έχει συνηθίσει κάτι τελείως διαφορετικό σε θέμα αντοχής. Τα χτυπήματα είναι κάτι αφύσικο για τον άνθρωπο, είναι να τρώει χτυπήματα. Οπότε παίζουν άλλα, δεν είναι μόνο το πνευμόνι. Όχι, το πιστεύω, αλλά ήθελα να ρωτήσω ότι σίγουρα δεν έχετε από πριν έτσι μια μέθοδο, κάτι στο μυαλό σας, όχι τεχνικές, πώς θα το πω. Στρατηγική για το παίχτη, πώς θα το πάω, αλλά μπορεί να φτάσεις εκεί πέρα στο ring και να το καταρρύψεις και να αλλάξουν όλα. Αυτό. Βέβαια, μπορεί. Το πλάνο παιχνιδιού του αντιπάλου. Έτσι. Μπορεί και να μην μπορέσεις να τη βγάλεις στρατηγική. Δηλαδή, μπορεί να φας κάποιο χτύπημα στην αρχή και μετά να παρασυρθείς και να αρχίσεις να παίζεις μπουνιές. Ενώ σου έχουν πει παίζει προς τα πίσω. Να φας κάποιο χτύπημα και να πεις χάνω. Το παίζει προς τα πίσω είναι να κουραστεί, αν καταλαβαίνω σωστά. Όχι, τον τραβάς μέσα. Τον τραβάς μέσα. Παίζει λίγο πιο αμυντικά. Πιο πολλά πόδια. Να είσαι σε απόσταση ή τέτοιο. Μπράβο. Και αυτό είναι και μετά, όπως είπε και ο Πόλος, και από ένα δυνατό χτύπημα, όπως το λέμε εμείς στην πυγμαχία, να κουδουνίσει. Με λίγο να ζαλιστεί και αυτά. Δεν είναι μεταφορικό καθόλου, είναι κυριολεκτικό. Όχι, βλέπεις πράγματα. Ακούς και κάτι. Ακούς, ναι. Αυτό και πρέπει λίγο να το διαχειριστείς λίγο. Ειδικά μετά από ένα χτύπημα βαρύ, πρέπει να ένας επαγγελματίας πρέπει να μπορέσει να το βγάλει. Τελευταίο ερώτημα κάνω για να φύγουμε κιόλας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αν παίξει ρόλο ο θυμός, αν παίζει ρόλο βασικά ο θυμός, δηλαδή την ώρα που μπαίνεις μέσα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζεις, έτσι. Δεν είναι ότι έχεις προηγούμενα. Έχασες, έτσι. Δηλαδή, αν νευριάσεις, αν θυμώσεις. Με έναν επαγγελματία αθλητή, έχασες. Θα εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία σου. Ναι, με έναν που θα πάθει το ίδιο. Ό,τι τύχει. Θα πάει κοντά, όπως είπες και πριν, για μόνο ξύλο. Ό,τι τύχει, ό,τι τύχει είναι τελείως. Ό,τι τύχει. Αυτό που είπαμε και πριν που με ρώτησαν μόνο. Άμα θυμώνεις, δεν ξέρεις τι κάνεις. Ακριβώς. Οπότε ούτε ξέρεις τι θα έρθει, ούτε ξέρεις τι θα απαντήσεις. Βγαίνουν ένστικτα τα οποία είναι. Στην πυγμαχία, άμα θέλεις να διαχειρίσεις τα ένστικτά σου. Δηλαδή, άμα σε βάλω εσένα τώρα να πυγμαχήσεις, τι θα μου κάνεις, θα μου κάνεις αυτό. Ναι. Θα σου βαρέσω ένα δεξί, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτά είναι ένστικτα τα οποία τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Θα μου δείξεις τι χτυπάς, θα μου ανοίξεις το χέρι. Όπως και στην άμυνα, όπως και ένα μωρό, άμα πες να χτυπήσεις και αυτά, το βρίσκουν τα χέρια πάνω. Οπότε μπορεί να χτυπηθεί κάτω. Εγώ θα ουρλιάζα. Ναι, οπότε δουλεύεις τα ένστικτά σου στο box και τη μυϊκή σου μνήμη, ώστε να το βγάλεις όλο αυτό του θυμού.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εγώ, ο καθένας εγώ βασικά που δεν ξέρει τόσο από τα αθλήματα αυτά, σκέφτεται ότι με το θυμό θα πάρω boost, θα νευριάσω και θα μπω μέσα. Γενικά αλλά... είναι λίγο παρεξηγημένα μαχητικά. Προφανώς. Ναι, γι' αυτό τα διευκρινίζω κιόλας, να πω ότι έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Είναι πραγματικά τέχνη. Ναι. Να. Τέλεια. Γρηγόρη Παύλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Εμείς. Υπενθυμίζουμε ότι το event ξεκινάει στις 3 Ιουνίου στο Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, Athens Fighting Championship, συγγνώμη. Θα προβληθεί αποκλειστικά στην Cosmote TV, τα εισιτήρια και στο viva.gr και στους συλλόγους των αθλητών, σε κάποιους συλλόγους αθλητών. Ναι, ναι. Τέλεια, καλή επιτυχία. Να καλή επιτυχία, παιδιά. Να σκίσετε. Εννοείται. Να τα πάτε υπέροχα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Φυσικά, για αύριο. Φυσικά, 2 η ώρα. Πού? Αυτά. Εδώ, φυσικά, στο MAD TV, Talk to MAD με την Γεωργία Κούτσο Κώστα και τον Νίκο Μάτζο. Φιλάκια πολλά.